ο Γκλέτσος είπε σήμερα ότι εξυμνούσε τον Κασελάκη και τώρα που είδε ότι ο Κασελάκης έχει πέσει στα τάρταρα, λέει ότι αγαπάει τον Τσίπρα. Δείτε τις δηλώσεις αυτού του άθλιου πολιτικού όντως, ο οποίος λέγεται, ο ηθοποιός αυτός, ο οποίος λέγεται, πώς τον είπατε κύριε Καμπούρη, που ψήνει το ψάρι. Ο Απόστολος, ο Γκλέτσος. Το ψάρι από τις δυο μεριές. Δηλαδή φύγαμε από την οπίστια ολίσθηση του κύριου Κασελάκη και φτάσαμε στο ψήσιμο του ψαριού και από τις δυο μεριές. Ντροπή σε όλους. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γκλέτσο. Ο Γκλέτσος είπε ότι έχει προσωπολατρία στον Τσίπρα. Έχει προσωπολατρία στον Τσίπρα. Ναι. Για να τον ακούσουμε τον ίδιο. Ναι, και ότι τον ίδιο, το λέει ο ίδιος. Ας τον ακούσουμε τον ίδιο, κυρία. Είναι και δηλώσει κι άλλων στελεχών. Λένε πολλά, λένε πολλά. Τον ίδιο τον έχουμε τον Γκλέτσο να τον ακούσουμε. Είναι μέσα στο βίντεο. Βάτο, ξεχωριστό να το είχατε, παρακαλώ. Από εδώ και πέρα τι. 11 μήνες θεωρώ ότι δεν τον αγκαλιάσαμε και δεν τον στηρίξαμε όσο θα έπρεπε να τον στηρίξουμε. Τον στήριξε αρκετές διαφωνίες με τον Παύλο Πουλάκη και αρκετές συμφωνίες. Από εκεί και πέρα ο ίδιος νομίζω ότι θα αποδείξει το αν θέλει, αν επιθυμεί να είναι μέρος προωθητικό μέλος μιας ομάδας που θα διευκολύνει τη συνεργασία ή αν θα επιμείνει σε συμπεριφορές που μας κόστησαν. Να βάλουμε πλάτη, να βάλουμε πλάτη, να τελειώσουμε με αυτή την περιδίνηση, με αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Για να πάμε μπροστά, να ξεκινήσουμε το restart. Υπάρχει θλίψη λοιπόν, υπάρχει βεβαίως το αίσθημα της δικαίωσης, γιατί αυτά τα οποία εμείς επισημάναμε, αυτά τα οποία είπαμε και για τα οποία δεχτήκαμε λυσαλέα επίθεση όταν αποχωρήσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ, τελικά επιβεβαιώθηκαν κατά γράμμα. Και υπάρχει και το αίσθημα και της οργής, επιτρέψτε μου να πω, για όλους αυτούς οι οποίοι με την στάση τους είτε στήριξαν είτε ανέχτηκαν όλο αυτόν τον εκφυλισμό. Μάλιστα, για πάμε λοιπόν. Ο Γκλέτσος λοιπόν έλεγε ότι έχει λατρεία στον Τσίπρα. Πάντως, επειδή πολλοί Έλληνες ρωτάνε σήμερα και ειδικά στα social media, το βασικό θέμα είναι το μουσι, η γενιάδα του Απόστολου Γκλέτσου. Να βλέπουμε Γκλέτσο, παρακαλώ, στο βίντεο. Να πούμε ότι είναι προϊόν, αν θέλετε, επειδή θα παίξει στη σειρά του Μέγκα, γι' αυτό την έχει αφήσει. Δεν είναι δηλαδή κάποια, είναι ένα είδος σοφίας ως νέστορας για να αναλάβει αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καραγιάννη, λόγω κύριε Καραγιάννη, αυτό σας ενδιαφέρει εσάς, η μουσιάδα του κύριου Λέτσου Γκλέτσου, ή σας ενδιαφέρει ότι είναι κολοτούμπας, ή σας ενδιαφέρει ότι είχε κάνει ένα κόμμα που λεγόταν τελεία για να κόψει όλα τα κόμματα και να βάλει μια τελεία, διείστησε στον κόλπο πρώτα της Νέας Δημοκρατίας, μετά στον κόλπο του ΣΥΡΙΖΑ, εξυμνούσε τον κύριο Κασελάκη. Αν θέλετε, κύριε Καμπούρη, προβάλλετε το βίντεο. Ήταν και κουκουέ πιο πριν. Σταθερό, και μας ζαλίσατε λίγο στο κοντρόλ. Αφήστε το σταθερό λίγο το πλάνο. Μας ζαλίσατε. Πατήσατε. Ήταν κουκουέ πριν ο κύριος Γκλέτσος, κύριε Καμπούρη. Μπορεί ο κομμουνιστής Γκλέτσος να το γυρνάει το ψάρι από τη μία πλευρά με τον Κασελάκη και από την άλλη με τον Τσίπρα? Από πού και ως πού δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα σώσουν τον ελληνικό λαό? Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους. Εδώ δυσανασχετεί με αυτά τα οποία λέτε, κύριε Λεμονή. Κύριε Λεμονή. Όχι, δεν δυσανασχετώ. Απλώς χάνουμε χρόνο ασχολούμενοι με τον Γκλέτσο. Κύριε, εδώ, στον αέρα. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόβλημα ηγεσίας. Οι πιθανοί διάδοχοι, Πολάκης, Φάμελος, Γεροβασίλη, Παπάς, Φαραντούρης, Γκλέτσος, μέχρι και η Δούρη και η Δούρου, αυτοί έχουν ακουστεί. Κανένας από αυτούς για μένα δεν εκπέμπει την ελκυστική, μισό λεπτό Αντρέα, την ελκυστική εικόνα και την ηγετική σοβαρότητα για να κερδίσει κάποιον. Ποιο προτιμάτε, Γκλέτσο ή Πολάκη? Μιλάμε για τον Γκλέτσο. Να πω ένα παρασκήνιο που δεν έχει ακουστεί ποτέ. Πες το. Ωραία. Εγώ, όπως ξέρετε, συνδέομαι χρόνια τώρα ως μαθητής με τον Κασελάκη. Βρεθήκαμε λοιπόν στη Μύκονο 28 Ιουλίου στην ταβέρνα Φωκός. Ναι. Παρουσία της γυναίκας μου και του Τάιλερ. Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο μας είπε, μας άφησε να εννοηθεί, είναι ότι ήξερε για το τέλος που ερχότανε και δεν τον ενδιέφερε. Και επίσης να ερωτήσω το εξής. Όλοι συνομολόγησαν ότι οι 170 που μαζεύτηκαν οι υπογραφές, με τις κουκούλες που είπε ο Κασελάκης, ναι, μετά, ναι, ότι ήταν βαλτή από τον Τσίπρα. Και ερωτώ, θα γινόταν χωρίς παρέμβαση Τσίπρα? Ενδεχομένως όχι, γιατί η Κασελίστας ήταν πολύ παραπάνω, ήταν πλειοψηφούσα τάση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως λοιπόν εσύ, ο Γκλέτσος, ο Φάμελος, η Γεροβασίλη, μήπως είναι λαγή για να έρθει τελευταία στιγμή ο Τσίπρας? Μήπως αυτό είναι που προαλήφεται?
η επιστροφή εσείς του Τσίπρα αλλιώς. Εσείς άνθρωπος του Θεού νόημα. Που εξυμνείτε, εσείς που εξυμνείτε το Θεό με τις εικόνες, με το Εκκλησία Online, εσείς έχετε κανένα δικαίωμα να δειπνείτε με αυτούς τους ανώμαλους ανθρώπους. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, να είμαστε προσεκτικοί στις εκφράσεις. Δεν έχει σχέση αυτό, κύριε. Να είμαστε προσεκτικοί στις εκφράσεις. Άνθρωποι, ότι ο Τάιλερ θα έρθει να σώσει την ελληνική κοινωνία. Παρακαλώ πολύ, προσεκτικοί στις εκφράσεις. Ένας οικογενειάρχης, σαν εσάς κύριε Καραγιάννη, ενώ σας αγαπώ και σας εκτιμώ, λυπάμαι πολύ που συνομιλείτε με έναν άνθρωπο που ήρθε φυτευτός από την Αμερική. Αφού είναι πανηφίλη. Εντάξει, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε συνομιλητές, ούτε ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να τους ξέρουμε χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως η πολιτική μου θέση και εσάς είναι γνωστή. Έχω ασκήσει κριτική περισσότερο από όλους. Το θέμα όμως είναι αυτό. Μήπως λοιπόν ετοιμάζεται κάτι τέτοιο, μήπως έρχεται μια νέα. Ο Τσίπρας έρχεται δια της πλαγίου. Μάλιστα. Γιατί μην ξεχνάτε. Πάμε, πολλοί έχουμε κάτσει εδώ. Πάμε. Φοβόμαστε να στεγούμε τώρα γιατί είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται, ο ΣΥΡΙΖΑ καταστρέφεται, ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πάει στα τάρταρα. Καμπούρη. Τι είπατε? Να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ από εκεί που ήρθε στο μείον 3%, ο οποίος ήρθε και ο κύριος Τσίπρας, τον δοκίμασε ο ελληνικός λαός. Και διέλυσε τη χώρα. Διέλυσαν τη χώρα. Έτσι, μπράβο. Διέλυσαν τη χώρα, λέει αυτοί. Και κάθονται σήμερα όλοι και τις παρακολουθούν. Ποιους? Αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για τη διάλυση της χώρας. Για την προδοσία της Μακεδονίας. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μιλάμε για ένα κόμμα προδοτικό. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Μπράβο που το λέτε στον αέρα. Μιλάμε για προδότες. Είναι προδότες. Προδότες προδώσαν τη Μακεδονία, προδώσαν την Ελλάδα, όλο τον ελληνικό λαό. Να γυρίσουνε, κύριε Καραγιάννη, οι Τσίπρες δεν το δέχεται κανένας.